Χαιρετώ τους φίλους της αναλογικής διασκέδασης. Χάρηκα που ξανάρθετε από το Fantasy Gate για να δείτε και σήμερα ένα τεράστιο παιχνίδι. Σήμερα με τον Παναγιώτη διαλέξαμε να σας δείξουμε το Citadels. Το Citadels είναι παλιός τίτλος, είχε μεταφραστεί και στα ελληνικά από το φανταστικό κόσμο σαν πατρίκι και πληβή. Μεταφράστηκε από την Κάιζα και κράτησε το αγγλόφωνο το τίτλο, το Citadels. Ένα παιχνίδι το οποίο εμένα με ξάφνιασε όταν το ξαναείδα να ξανατυπώνεται. Αυτή τώρα είναι η δεύτερη έκδοση, όπου μίκρινε και το κουτάκι. Παλιότερα ήταν μεγαλύτερο και κόστιζε και πιο πολύ. Τώρα το μικρίναν, κάποια components που ήταν πλαστικά τα βγάλαν, βάλανε χάρτινα μέσα, μόνο καρτούλες, κάνανε πιο οικονομική βέβαια την όλη συσκευασία. Έχει βγει και το Citadels 2, μόνο στα αγγλικά, η αναβάθμιση του ουσιαστικά του παιχνιδιού. Και γι' αυτό το λόγο ξαφνιάστηκα που βλέπω μια ελληνική έκδοση σε αυτό το κουτί. Βέβαια, ευχάριστα ξαφνιάστηκα. Μπορώ να πω ότι είναι πλέον αρκετά πιο οικονομικό από ό,τι ήταν παλιά και έτσι πιο προσιτό προς τον αγοραστή. Και σε μικρό κουτάκι μπορούμε να το πάρουμε μαζί και να το λατρεύσουμε, να το παίξουμε οπουδήποτε και αν θα βρεθούμε. Για να δούμε λίγο τι περιέχει μέσα στο κουτί. Το κουτάκι Citadels έχει κάρτες. Citadels από τον Μπρούνο πώς λέγεται? Φαϊντούτι. Φαϊντούτι, δεν είναι ο Μπρούνο καθάλα. Λοιπόν, έχουμε κάρτες χαρακτήρων, άρα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι κρυφών χαρακτήρων και έχουμε και κάρτες ενεργειών, οι οποίες είναι τα κτίρια. Στο Citadels το θέμα του δηλαδή παραπέμπτει στο ότι πρέπει να κτίσουμε μια συνοικία. Πρέπει να χτίσουμε μια συνοικία ανάλογα με τον χαρακτήρα που έχουμε διαλέξει σε εκείνον το γύρο, γιατί οι χαρακτήρες αλλάζουν, έχει και ένα draft system μέσα. Και όποιος πρώτος χτίσει τα 7 κτίρια, τελειώνει το παιχνίδι και μετράμε τους πόντους. Αλλάζουμε λίγο σκηνικό και βλέπουμε πώς λειτουργεί ένας γύρος. Οι κάρτες με τους χαρακτήρες. 8 χαρακτήρες έχουμε στη διάθεσή μας να διαλέξουμε. Η κάρτα του εστεμένου. Αυτό ουσιαστικά δείχνει ποιος είναι ο πρώτος παίκτης. Η τράπουλα με τα κτίρια. Τα κτίρια μπορεί να βρίσκονται στην σφαίρα επιρροής ενός χαρακτήρα. Αν δείτε, οι χαρακτήρες κάποιοι έχουν χρωματιστές σφαίρες εκεί που γράφει τον αριθμό τους, κάποιοι είναι γκρίζα. Αυτόν που είναι χρωματιστά θα δούμε το ανάλογο χρώμα και στις σφαίρες από κάποια κτίρια. Μοβ, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο. Σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε έναν χαρακτήρα κάποιου χρώματος, το οποίο χρώμα είναι κοινό με τα κτίρια που έχουμε χτίσει, εκτελούμε και μια επιπλέον ενέργεια, ουσιαστικά κερδίζουμε χρήματα. Η κάρτα αναφοράς, κάτι το οποίο πραγματικά το συνιστώ να το έχει κάθε παιχνίδι. Βλέπετε, είναι και μεταφρασμένο το παιχνίδι στα ελληνικά, λοιπόν το παίρνετε άφοβα. Μπορείτε να το παίξετε με την παρέα, στην οικογένεια, φίλους με φίλες. Το παιχνίδι είναι universal, το λατρεύουν όλοι. Δεν θέλει να διαβάσουμε κάτι παράξενο. Μπορούν να το παίξουν παιδιά τα οποία έχουν μάθει να διαβάζουν. Είναι εξαιρετικό παιχνιδάκι για τις παρέες. Το παιχνίδι παίζεται από 2 έως 7 παίκτες. Έχει ανάλογους κανόνες, ανάλογα με πόσους παίκτες θα παίξουμε. Λοιπόν, ανατρέχουμε εδώ σε αυτό το πινακάκι και βλέπουμε πώς στείνεται το παιχνίδι ανάλογα με τους παίκτες. Επίσης, τέρμα πίσω, στο βιβλιαράκι, έχουμε και αναλυτικά τις ιδιότητες των χαρακτήρων. Στα πρώτα σας παιχνίδια είναι καλό να το έχετε στην άκρη, τόσο όλοι οι παίκτες να μπορούν να δουν αναλυτικά πώς λειτουργεί ο χαρακτήρας που διάλεξαν. Και λέω διάλεξαν γιατί το παιχνίδι έχει ένα draft system. Ο εστεμένος, ο πρώτος παίκτης, παίρνει τις κάρτες των χαρακτήρων. Διαλέγει ανάλογα πάντα με πόσους παίκτες παίζουν, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αν είναι full party, διαλέγει μια κάρτα την οποία την έχει κλειστεί εκτός. Ένας χαρακτήρας λοιπόν τυχαία θα λείπει. Μετά μπροστά του κοιτάει τους χαρακτήρες όλους, διαλέγει ποιο χαρακτήρα θα ήθελε να χρησιμοποιήσει σε αυτόν τον γύρο, τον έχει μπροστά του και την υπόλοιπη όλη τη στίβα τη δίνει έτσι αριστερά στον επόμενο παίκτη. Εκείνος με τη σειρά του διαλέγει έναν χαρακτήρα που θα ήθελε να χρησιμοποιήσει σε αυτόν τον γύρο, δίνει στον επόμενο παίκτη. Και ούτω καθεξής. Όταν είναι 7 οι παίκτες, ο τελευταίος παίκτης θα πάρει και την κάρτα που είναι κάτω και θα διαλέξει μία από αυτές τις δύο. Και εφόσον έχει διαλέξει και εκείνος, ξεκινάμε να επεξεργαζόμαστε τους χαρακτήρες. Ο εστεμένος που συντονίζει αυτόν τον γύρο καλεί να παίξει ο πρώτος χαρακτήρας που είναι ο δολοφόνος. Το νούμερο 1 δηλαδή.
Αν ένας παίκτης έχει διαλέξει το νούμερο 1, εκείνη τη στιγμή το ανοίγει. Για να δούμε τι διαλέξανε εδώ αυτοί. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν ένας παίκτης τον έχει διαλέξει το δολοφόνο, ανοίγει εκείνη τη στιγμή την κάρτα του, εκτελεί το κείμενο που γράφει κάτω είτε στην αρχή είτε στο τέλος της φάσης του γύρου. Εδώ θέλει προσοχή και θέλει λίγο λεπτομέρεια στο χειρισμό. Ο χαρακτήρας, ο δολοφόνος θα δολοφονήσει έναν άλλο χαρακτήρα. Θα πει ουσιαστικά, θα καλέσει ένα νούμερο ή αν γνωρίζει το όνομα, όχι σαν παίκτης, σαν κάρτα, σαν χαρακτήρα μιλάμε τώρα, θα καλέσει λοιπόν το νούμερο τάδε, το 4 για παράδειγμα που είναι ο βασιλιάς και λέει ότι δολοφονώ το βασιλιά. Όταν θα έρθει η σειρά του βασιλιά να παίξει, εκείνη τη στιγμή χάνει το γύρο του ουσιαστικά. Αλλά εδώ προσοχή, δεν αποκαλύπτει εκείνη τη στιγμή που καλεί ο δολοφόνος ποιον θα δολοφονήσει, αλλά όταν θα έρθει η σειρά του, τότε θα λειτουργήσει. Είναι ευχαίρεά του. Mm-hmm. Επίσης κάθε παίκτης μπορεί να κάνει και την εξής ενέργεια στο γύρο του. Ή θα πάρει 2 χρήματα από το απόθεμα, ή θα τραβήξει 2 κάρτες, θα διαλέξει μία και την άλλη από κάτω. Αυτή είναι στάνταρ κίνηση την οποία μπορεί να κάνει κάθε παίκτης. Εκτός από τον δολοφονημένο, αυτός δεν κάνει τίποτα. Ξεκινώντας το παιχνίδι, έχουμε κάποιες κάρτες στα χέρια μας, κάποια κτίρια, που για να τα αναλύσουμε κιόλας, έχουν εδώ πάνω το κόστος τους, πόσα χρήματα κοστίζει για να το κτίσουμε, σε ποια σφαίρα επιρροής ανήκει και εάν έχει μια ιδιότητα το κτίριο, είμαστε και σε μαγικό κόσμο, άρα έχουμε και κάτι ωραία μαγικά κτίρια, μπορούμε στη σειρά μας να εκτελέσουμε την ενέργεια αν αυτή είναι active, άμα είναι passive λειτουργεί ούτως ή άλλως, όπως για παράδειγμα αυτός ο πύργος δεν μπορεί να καταστραφεί από τον πολέμαρχο. Το κόστος που αναγράφεται εδώ πάνω είναι και η πόντι νίκης στο τέλος του παιχνιδιού, όταν δηλαδή ένας παίκτης έχει χτίσει και τα 7 κτίρια, τελειώνει το παιχνίδι, τελειώνει ο γύρος, τελειώνει το παιχνίδι και αρχινάμε και μετράμε το κόστος των χρημάτων. Μετράμε και κάποια άλλα bonus που σου δίνει το παιχνίδι, τα γράφει όλα αναλυτικά επάνω στην κάρτα αναφοράς και έτσι βγαίνει ο νικητής. Μπορεί κάποιος να ρασάρει χτίζοντας φθηνά κτίρια, μπορεί κάποιος να έχει χτίσει λίγα κτίρια ακριβά όμως και παρόλα τα αυτά δεν έχει συμπληρώσει τα 7 κτίρια αλλά να κερδίσει. Όλα είναι πιθανά. Κάθε χαρακτήρας έχει ιδιαίτερες ικανότητες. Ο δολοφόνος τον γνωρίσαμε, δολοφονεί έναν άλλο χαρακτήρα. Ο κλέφτης όταν βγει μπορεί να κλέψει έναν άλλο χαρακτήρα τα χρήματα τα οποία έχει μπροστά του. Ο γητευτής μπορεί να στρώσει το χέρι του ουσιαστικά. Μπορεί να κάνει ανταλλαγές κάρτες με κάποιον άλλον παίκτη. Ο γητευτής για παράδειγμα έχει μόνο μία κάρτα. Ένας άλλος παίκτης έχει γεμάτο το χέρι του και του λέει δώσ' μου το χέρι σου, πάρε σε τη μία κάρτα. Μπορεί να το κάνει αυτό, πάρα πολύ δυνατή ιδιότητα. Ο βασιλιάς είναι σίγουρα, ακόμα και να δολοφονηθεί ο πρώτος παίκτης στον επόμενο γύρο, άρα έχει το πρώτο τράβηγμα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αν έχουν χτιστεί αριστοκρατικά κτίρια, ο βασιλιάς παίρνει χρήματα. Ο επίσκοπος δεν μπορεί να δεχτεί επίθεση από τον πολέμαρχο. Ο πολέμαρχος λοιπόν δεν μπορεί να καταστρέψει κτίρια στον παίχτη που έχει επιλέξει τον επίσκοπο. Ο έμπορος μπορεί να κερδίσει χρήματα από εμπορικά κτίρια, αλλά παίρνει και 2 νομίσματα όταν και παίρνει και ένα νόμισμα όταν αποκαλύψει την ιδιότητα του χαρακτήρα του. Άρα θα πάρει σίγουρα χρήματα. Ο αρχιτέκτονας σίγουρα θα πάρει 2 κάρτες κτιρίων. Αν επιπλέον διαλέξει και την ιδιότητά του, θα πάρει άλλη μία από τις επόμενες 2. Αλλά είναι και ο μοναδικός χαρακτήρας που μπορεί να κτίσει περισσότερα από 1 κτίρια. Ο πολέμαρχος, το είδαμε και πριν, το αναφέραμε μάλλον, καταστρέφει κτίρια από έναν παίκτη και πρέπει βέβαια να πληρώσει 1 λιγότερο από ό,τι κοστίζει το κτίριο που έχει χτίσει ο άλλος ο παίκτης. Αν είχε χτίσει για παράδειγμα το σταθμό τον εμπορικό, τότε θα πληρώσει 1 για να το καταστρέψει. Αν θέλει να καταστρέψει κάτι πιο ακριβό, τότε θα το κοστίσει ακριβά βέβαια. Άρα αυτό εδώ το παλάτι θα του κοστίζει 2, 4, 6 νομίσματα για να το καταστρέψει. Βλέπουμε αμέσως ότι όσο πιο στιβαρά κτίρια, πιο ακριβά κτίρια χτίζουμε, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουμε να μας το γκρεμίσει ο πολέμαρχος. Με αυτόν τον τρόπο, εφόσον έχουμε επεξεργαστεί όλους τους χαρακτήρες, μαζεύονται πάλι όλοι οι χαρακτήρες
Ο καινούριος ή ο νυν, αν δεν έχει αλλάξει χέρια αυτή η καρτούλα, παίρνει πάλι όλες τις κάρτες χαρακτήρων στα χέρια του. Τυχαία βγάζει μία, ανάλογα πάντα με πόσους παίκτες παίζει. Αν είναι λιγότεροι, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και μία ανοιχτή και μία κλειστή που έχει ξεσκαρταρθεί. Διαλέγει από τις υπόλοιπες μία κάρτα, δίνει στον επόμενο παίκτη. Έτσι λοιπόν όλοι οι παίκτες ξαναπαίρνουν χαρακτήρες και ξεκινάει ο εστεμένος να καλεί τους χαρακτήρες για να παίξουν, ξεκινώντας από το 1 φτάνοντας στο 8. Είδαμε το Citadels, ένας παλιός τίτλος που επανακυκλοφόρησε, μεταφρασμένος από την Κάισα στα ελληνικά, τα κειμενάκια πάνω στις κάρτες, η κάρτα αναφοράς και οι κανόνες όλα στα ελληνικά. Ένα επί της ουσίας καρτοπέχνιδο με ένα draft system, με κρυφούς ρόλους, παιχνίδι που το αναζητούν οι παρέες για να παίξουν, είναι νομίζω από τους ωραίους μηχανισμούς που τους αρέσει. Δεν έχει player elimination, αυτό είναι το καλό, εκτός δηλαδή άμα δολοφονηθείς, που εντάξει. Είναι και για ένα γύρο, δεν θα πρέπει να έχεις ιδιαίτερα πολύ. Είναι σύντομη και η γύρη. Όλοι οι παίκτες ξεκινάνε και τελειώνουν το παιχνίδι μαζί. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνιδάκι, πραγματικά το συνιστώ. Αν έχετε παρέα που σας αρέσουν έτσι κρυφών ρόλων παιχνίδια, να το δοκιμάσετε. Ελάτε από το Fantasy Gate που το έχουμε ανοιχτό, δοκιμάστε το. Και η νέα κυκλοφορία σε αυτό το μικρό το κουτάκι είναι και πάρα πολύ φθηνή. Κάτω από τα βιντεάκια έχουμε τα link που σας πάνε στο online κατάστημα, αλλά και στις προσφορές μας. Μπορείτε να ανατρέξετε εκεί, να δείτε, ίσως κάτι σας ενδιαφέρει. Ο Παναγιώτης και εγώ παίζαμε παλιότερα πάρα πολύ Avalon, το οποίο είχε τέτοιες στοιχεία, αλλά δεν είναι τόσο ανάλαφρο. Το Avalon θα θεωρώ ότι είναι πιο ιντρικαδόρικο παιχνίδι. Λίγο. Ναι, είναι. Εδώ η ίντρικα μεν υπάρχει, αλλά σε πιο διασκεδαστική. Ναι, είναι πιο μαλαστό. Δεν χρειάζεται να μαλώσει παρέα. Παρόλα τα αυτά είναι κρυφών ρόλων, παρόλα τα αυτά κρύβει μέσα λίγο μυστήριο. Θα χαρώ πάρα πολύ για τα like σας αν σας έχω αρέσει τα βίντεά μου. Κάντε subscribe για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Από το Fantasy Gate να έχετε μια φανταστική μέρα. Γεια σας!